Στη Λάρισα, ΑΕΛ και Κέρκυρα αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη ευκαιρία για γκολ. Η Κέρκυρα απείλησε πρώτη φορά στο 17 με το πλασέ του Επστάιν από πλάγια θέση να μην βρίσκει στόχο, ενώ στο 31 η εκτέλεση φάουλ του Ρόλε κατέληξε στην αγκαλιά του Μπόζοβιτς. Στο δεύτερο 45 λεπτό και συγκεκριμένα στο 65, οι Φαίακες άγγιξαν το 1-0. Το σου του Επστάιν κόντρα στον Ζίζιτς και κατέληξε στο δοκάρι της αντίπαλης εστίας. Τρία λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες, καθώς ο Σπίνουλας αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Κρίσμαν. Στο 72 ο Περόν ευρέθηκε απέναντι από τον Γιαννακόπουλο, ωστόσο νικήθηκε από τον goalkeeper της Κέρκυρας. Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα και το 0-0 έμεινε μέχρι τη λήξη. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Ράτ Κοντόστανιτς παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ εξαιτίας της απόφασης του Αλέξη Κούγια να απολύσει τον διερμηνέα του Θόδωρο Σκυφτά.